Πανοσιολογιότατε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κυρία Αντιπρόσωπε του κυρίου Ταξιάρχου μας, κυρία Αντιδήμαρχε, μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κύριοι εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, καλώς ήλθατε στην εκδήλωσή μας. Ο κύριος έπαρχος, λόγω της απουσίας του επειδή βρίσκεται εκτός ΚΟ, απευθύνει χαιρετισμό. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη, αξιότιμες αρχές, κυρία Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, λόγω απουσίας μου στο εξωτερικό, χαιρετώ την εκδήλωσή σας και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας. Είναι γνωστό σε όλους το σημαντικό έργο εθελοντισμού και ανθρωπισμού το οποίο επιμελείτε. Να γνωρίζετε ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα είναι πάντα αρρωγός και συμπαραστάτης σας. Σας εύχομαι καλή δύναμη στο απαιτητικό έργο σας. Ο έπαρχος Κος Νησίρου, Καμπανής Ιωάννης. Παρακαλώ την Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ΚΟ, κυρία Παναγιωτοπούλου, να απευθύνει χαιρετισμό. Καλησπέρα σας και από μένα. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση, μια εκδήλωση που αποτελεί γιορτή για τον εθελοντισμό. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να εντάξουμε και επίσημα στην μεγάλη οικογένεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τους νέους μας εθελοντές, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τόσο τη θεωρητική όσο και την πρακτική τους κατάρτιση. Είναι σήμερα εδώ για να δώσουν μια υπόσχεση αγάπης, ανθρωπιάς και αλτρουισμού. Αγαπητοί μας εθελοντές, ποτέ μην σταματίζετε να ελπίζετε και να αγαπάτε τους γύρω σας, γιατί η ελπίδα και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο είναι η φλόγα της ζωής. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του τμήματός μας, σας μεταφέρω ότι είμαστε πραγματικά περήφανοι για σας και για ό,τι έχετε καταφέρει μέχρι τώρα με κόπο και μεγάλη προσπάθεια. Αισθάνομαι και εγώ προσωπικά την ανάγκη να ευχαριστήσω από καρδιάς εσάς τους ίδιους, όπως και τους υπόλοιπους εθελοντές, αλλά και τις οικογένειές σας, οι οποίες σας συμπαραστέκονται και σας στηρίζουν όταν εσείς δραστηριοποιήσετε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Πριν λίγες ημέρες τελείωσε στο τμήμα μας η εκπαίδευση 10 νέων εθελοντών κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίοι είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να ξεκινήσουν τη δράση τους. Οι εθελοντές μας είναι η ψυχή του Ερυθρού Σταυρού και τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί χωρίς εθελοντές δεν υπάρχει Ερυθρός Σταυρός. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους εδώ, τους εκπροσώπους της Εκκλησίας και των Αρχών, τους Προέδρους Συλλόγων, καθώς και τα μέλη και τους φίλους του Ερυθρού Σταυρού. Επιτρέψτε με να διακόψω λίγο να καλωσορίσω τον Πρόεδρο του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δόκτωρα Αντώνιο Αυγερινό, ο οποίος ήρθε ειδικά για την εκδήλωσή μας, αλλά λόγω καθυστερήσεως μια μισή ώρα της πτήσεως, κατάφερε μόλις τώρα να έρθει και μας τιμά με την παρουσία του. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Είναι γνωστό πλέον στην πόλη μας και στο νησί ολόκληρο το έργο του τμήματός μας και η προσφορά μας όπου χρειαστεί, δείχνοντας ότι μπορούμε και θέλουμε να προσφέρουμε στο κοινωνικό καλό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χρήστο Γαμβρέλη για την ευγενική του προσφορά με τη χοροδία που θα ακολουθήσει μετά, καθώς και τα παιδιά που συμμετέχουν στη χοροδία και δίνουν μια ξεχωριστή νότα στην εκδήλωσή μας. Ευχαριστώ επίσης την Διεύθυνση του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου για την διάθεση του αμφιθεάτρου σήμερα. Την Διεύθυνση του Imperial Hotel, την επιχείρηση Κασίου ΑΕ και το Alex House για την προσφορά των αναψυκτικών και μέρους των εδεσμάτων, τα οποία θα αντιγευτείτε στο κέρασμά μας μετά το τέλος της εκδήλωσης.
Παρακαλώ τον Πρόεδρο του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να έρθει στο βήμα για να απευθύνει χαιρετισμό. Σας ευχαριστώ. Πανοσιολογιότατε, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εθελόντριες και εθελοντές, ερυθροσταυρίτισσες και ερυθροσταυρίτες, με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση ειλικρινά βρίσκομαι σήμερα στην ωραία αυτή, θα έλεγα, σεμνή τελετή. Μία τελετή όμως η οποία χωρίς υπερβολή και χωρίς κολακία αναβαθμίζει την αισιοδοξία μας, αναπτερώνει το ηθικό μας και κυρίως προάγει την εθελοντική προσφορά που τόσο ανάγκη έχει σήμερα η χώρα μας. Και τούτο διότι σε λίγο θα δώσουν τον όρκο οι εθελόντριες και εθελοντές μας, τους οποίους επαναλαμβάνω, συγχαίρω, αλλά τονίζω πόσο ανάγκη έχει η πατρίδα μας. Επιτρέψτε μου μία εισαγωγική παρενθετική παρεμβολή, σύντομη, την οποία όμως θεωρώ επιβεβλημένη γιατί συνδέεται άμεσα με τη σημερινή τελετή. Τι είναι ελληνικός ερυθρός σταυρός, τι ενσαρκώνει, τι υλοποιεί σήμερα. Ο ελληνικός ερυθρός σταυρός οφείλει να ενσαρκώνει, να υλοποιεί αυτές τις απαράμιλες, διαχρονικές, αλτρουιστικές αρχές και παραδόσεις του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού που λάβριναν και κατάβγασαν την μακραίωνη ιστορική διαδρομή αυτού του έθνους. Υπέρλαμπροι άνθρωποι, χιλιάδες εθελόντριες και εθελοντές που δεν θυσίασαν τα χρήματά τους, την περιουσία τους, αλλά έδωσαν και τη ζωή τους για να κάνουν αυτόν τον οργανισμό, τον μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και εθελοντικό οργανισμό επί 143 περίπου χρόνια στην Ελλάδα. Εμείς λοιπόν σήμερα, οι νεότεροι ερυθροσταυρίτισσες και ερυθροσταυρίτες, οφείλουμε να μην είμαστε απλοί μεταπράτες του θαυμασμού μιας ένδοξης και λαμπρής ιστορικής διαδρομής. Δεν επιτρέπεται να απολακτιστούμε από αυτή την μεγάλη θυσία αυτών των υπέρλαμπρων ανθρώπων, διότι τούτο θα σήμαινε όχι μόνο μία απλή απερισκεψία, αλλά μία μέγιστη ιεροσυλία. Βεβαίως, και το έχω πει πολλές φορές, η διατήρηση των απλών φυσικών αντικειμένων είναι πολύ πιο εύκολη υπόθεση από την διατήρηση μιας μεγάλης ηθικής κληρονομιάς. Εμείς όμως σήμερα, και το τονίζω αυτό και θα το τονίζω πάντοτε, έχουμε υποχρέωση να γνωρίζουμε την ιστορία μας. Γιατί η ιστορία του ελληνικού ερυθρού σταυρούς, ελληνικού ερυθρού σταυρού, είναι δίδαγμα ζωής και θα είναι δίδαγμα ζωής εσαΐ για μας τους νεότερους που έχουμε, το ξαναλέω, τη μέγιστη υποχρέωση να σεβαστούμε αυτή τη μεγάλη παρακαταθήκη, αυτή τη μεγάλη κληρονομιά και να φανούμε όσο γίνεται αντάξει αυτής της κληρονομιάς. Πρόσφατα, πριν από 10 μέρες, είχαμε τη μεγάλη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Και αυτή η επέτειος έχει να μας θυμίσει πάρα πολλά για τον ελληνικό ερυθρό σταυρό. Θα μου επιτρέψετε απλώς, διότι έχω κρατήσει από παλιά μία πάρα πολύ μικρή αναφορά σε ένα έντυπο, το οποίο όμως είναι χαρακτηριστικό για αυτή την μεγάλη, όπως σας είπα, παρακαταθήκη. Άλλωστε, ποιος δεν έχει δει τη φωτογραφία
της Ελληνίδος, νοσηλεύτριας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σκυμμένη στον Έλληνα τραυματία στρατιώτη, στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου. Μια φωτογραφία χαραγμένη, θα έλεγα, στην καρδιά και στην ψυχή της κάθε Ελληνίδος, του κάθε Έλληνα, και είναι βεβαίως αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα του ανθρωπισμού, της φιλανθρωπίας, του πραγματικού, θα έλεγα, αλτρουιστικού πνεύματος που πρέπει να μας διέπει όλους. Διαβάζω λοιπόν αυτό το μικρό απόσπασμα και αφορά, όπως είπα, την αδελφή νοσηλεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Άγρυπνη και ακούραστη, κάτω από τη σημαία του Ερυθρού Σταυρού, έδεσε πληγές, έβρεξε χείλη, χάιδεψε πυρωμένα μέτωπα τραυματισμένων παλικαριών, έγραψε γράμματα με τις τελευταίες λέξεις αυτών που ξεψυχούσαν και τελικά, ατρόμητη μπροστά στο θάνατο, άφησε την τελευταία της πνοή θυσία στην πατρίδα. Είναι η αδελφή νοσηλεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Αυτό λοιπόν το λέω γιατί, και κλείνω την εισαγωγική παρεμβολή, διότι πρέπει να κατανοήσουν οι σημερινοί εθελοντές και εθελόντριες, εθελόντριες και εθελοντές, που σε λίγο θα δώσουν τον όρκο, ότι έχουν δυστυχώς να σεβαστούν σε όλη την εθελοντική διαδρομή τους στο μέλλον αυτή την μεγάλη παρακαταθήκη. Και ξέρω πολύ καλά ότι το φορτίο είναι πολύ βαρύ. Σήμερα οφείλω να ομολογήσω ότι δυστυχώς δεν είμαστε στο επίπεδο που πρέπει να είμαστε ως Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Έχουμε ξεκινήσει μία προσπάθεια από τον Απρίλιο, το πρόσφατο Απρίλιο του 2019, ως η πρώτη εκλεγμένη δημοκρατικά κεντρική διοίκηση, μία προσπάθεια αναγέννησης, θα έλεγα πραγματικά επαναδραστηριοποίησης, με την ενεργοποίηση βεβαίως των υγιών δυνάμεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο, αλληλέγγυο, κοινωνικό Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, θα έλεγα αυτόν τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό που έχει ανάγκη η κοινωνία μας, ένα απάνεμο λιμάνι, ένα ηχέγγυο της κοινωνίας. Θέλουμε πραγματικά να μπορέσουμε αυτό το δέος που αισθανόταν επί σειρά ετών η ελληνική κοινωνία απέναντι στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό να τον αναθερμάνουμε μέσα από κέρυες κοινωνικές παρεμβάσεις στις οποίες ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ήταν πάντα πρωτοπόρος. Έχουμε λοιπόν αναπτύξει μια ευρεία αγαθοεργό δυναμική εδραζομένη σε ένα ευρύ κοινοφελές πλέγμα ανθρωπιστικών δράσεων με απότερο στόχο και σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, την ενδυνάμωση, όπως προείπα, του εθελοντικού πνεύματος και κυρίως, το οφείλουμε αυτό, την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σε φαινόμενα περιθωριοποίησης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων Ελλήνων και ξένων. Επαναλαμβάνω ότι το εγχείρημα δεν είναι εύκολο. Θα έλεγα καθόλου εύκολο. Παλεύουμε με αγκυλώσεις, παλεύουμε με κεκτημένες αδράνειες που δυστυχώς καταδυνάστευσαν αυτόν τον μεγάλο οργανισμό τα τελευταία χρόνια και εξακολουθούν δυστυχώς να υπάρχουν. Για μας προέχει λοιπόν
να μπορέσουμε να φανούμε, και το τονίζω αυτό για τους νέους εθελοντές και τις νέες εθελόντριες, να προσπαθήσουμε, να αγωνιστούμε. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω τις εθελόντριες και τους εθελοντές, νέους και παλαιότερους, να διακατέχονται από μία ευγενή άμυλα, από συλλογικότητα, ομαδικότητα, αυτοπεποίθηση, αυτοκυριαρχία, και προπάντως να επικρατεί σε αυτές και σε αυτούς η εξουσία της αγάπης και όχι η αγάπη της εξουσίας. Επίσης, όλοι νομίζω πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει μυστικό ή μαγικό στη συνταγή της επιτυχίας. Μόνο η σκληρή δουλειά ανθρώπων που εμπνέονται από μία αποστολή ζωής, μακριά από εξωτερικά ψημίθια δόξας πλούτου και πρόσκαιρης δημοσιότητας. Ο εθελοντισμός για μας είναι στάση ζωής, είναι πορεία ζωής, είναι προσφορά χωρίς αντάλλαγμα. Και ο εθελοντισμός θα είναι πάντα και είναι και διαχρονικός και ποικιλόμορφος. Άλλωστε, ο εθελοντισμός είναι δείκτης και δείγμα πολιτισμού μιας χώρας. Αυτό λοιπόν τον εθελοντισμό οφείλουμε να υπηρετούμε και να υπηρετήσουμε εσαΐ, αν θέλουμε να τιμήσουμε την ιστορία μας. Δεν μπορώ ειλικρινά να πω περισσότερα για αυτή την μακραίωνη ιστορική μας διαδρομή. Δεν μπορώ να πω περισσότερα για να τονίσω στις εθελόντριες και στους εθελοντές ότι πρέπει να φανούν αντάξει. Πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε κανόνες οι οποίοι θα γίνονται απόλυτα σεβαστοί, αυστηροί κανόνες. Πρέπει να δημιουργήσουμε μία καινοτομία πραγματική και στις δράσεις, αλλά και πρωτίστως στη σκέψη μας, διότι η κοινωνία σήμερα δεν είναι η χθεσινή, και πρέπει οι εθελόντριες και οι εθελοντές μας με τις δράσεις τους, με τις πράξεις τους, με τις ενέργειές τους, να είναι το παράδειγμα της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό και για να το επιτύχουμε, σε αντίθεση με τους ισορροπιστές και τους κυνηγούς των μέσων όρων, οι προσπάθειές μας πρέπει πάντα να αποπνέουν πρακτικές τόλμης και διεκδίκησης ριζικών αλλαγών και τομών προς όφελος του εθελοντισμού, προς όφελος του ανθρωπισμού. Πρέπει να προσπαθήσουμε εμείς πρώτα, βεβαίως, ως διοίκηση, να δημιουργήσουμε αυτές τις δομές, στηριζόμενοι βεβαίως πάντα στις 7 θεμελιώδεις αρχές του κινήματος, που πρέπει να έχουν ως φάρο φωτεινό οι εθελόντριες και οι εθελοντές μας: ηρίστο εν παρόδο ανθρωπισμός, αμεροληψία, ανεξαρτησία, εθελοντισμός, ενότητα, ουδετερότητα, παγκοσμιότητα. Αρχές λοιπόν οι οποίες θα μας επιτρέψουν, στηριζόμενοι σε αυτές, να δημιουργήσουμε αυτές τις δομές που θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε αυτό το εθελοντικό πνεύμα που πρέπει να διακατέχει τις εθελόντριες και τους εθελοντές μας. Εύχομαι ολόψυχα, για να μην μακρηγορώ και σεβόμενος και της υπομονής σας και του χρόνου σας, στις νέες εθελόντριες, τους νέους εθελοντές μας, να μπορέσουν να φανούν αντάξει του όργου που σε λίγο θα δώσουν. Η πατρίδα σήμερα έχει ανάγκη από τον αληθινό Ερυθρό Σταυρό. Και επαναλαμβάνω, εμείς ως διοίκηση πρώτοι οφείλουμε να δώσουμε το παράδειγμα για να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε ένα πνεύμα
που σήμερα δεν μας ικανοποιεί, πρέπει να αντιστρέψουμε, επαναλαμβάνω, ένα κλίμα το οποίο δεν μας αντιπροσωπεύει και να μπορέσουμε να τιμήσουμε αυτή τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις, είναι χιλιάδες και πρέπει να τους έχουμε ως φωτεινό παράδειγμα, όχι μόνο για να τους τιμούμε, αλλά ή δυνατόν για να μιμηθούμε τη ζωή και τη δράση τους. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Απονομή πτυχίων. Παρακαλούμε τον Πανοσιολογότατο Αρχιμανδρίτη, εκπρόσωπο του Σεβοσμιότατου Μητροπολίτη μας, για απονομή. Καμπούρογλου Άννα. Ευχαριστούμε τον Πανοσιολογότατο. Παρακαλούμε τον κύριο Πρόεδρο του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δόκτωρα Αντώνιο Αβιερινό, για απονομή. Επιτρέψτε μου, γιατί θα θεωρούσα άρνηση κάθε έννοια ευγένειας, εάν δεν ευχαριστούσα την Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Ρόδου, την αγαπητή κυρία Δέσποινα Δελαπόρτα, τον Αντιπρόεδρο του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Ζάνο Κωνσταντίνο, και βεβαίως τον Αντιπρόεδρο του τοπικού, του Περιφερειακού Τμήματος Ρόδου, την κυρία Παρασκευά Σαματία. Μπασάς Χαλίλ. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλούμε τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη για απονομή. Τζάβαρης Νικήτας. Τζόκος Μιχαήλ, επειδή δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, θα του δοθεί το πτυχίο του σε δεύτερο χρόνο. Ευχαριστούμε. Υπόσχεση εθελοντή. Thank you.
Υπόσχομαι, υπόσχομαι πίστη στο ανθρώπινο ιδεώδες, να προστατεύω την υγεία και τη ζωή των συνανθρώπων μου και να σέβομαι την ανθρώπινη προσωπικότητα, να προσφέρω πάντοτε εθελοντικά τις υπηρεσίες μου χωρίς διάκριση εθνικότητας, φιλής, θρησκείας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικής τοποθέτησης. Να παραμένω πάντοτε κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Πιστός φορέας του συνθήματός μας. Δια του ανθρωπισμού προς την ειρήνη. Αντιφώνηση εθελοντή κοινωνικής πρόνοιας. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ ανάμεσά σας για να ορκιστώ ως εθελόντρια στο Περιφερειακό Τμήμα του Ερυθρού Σταυρού ΚΟ. Ταυτόχρονα νιώθω και συγκίνηση, γιατί μέσα από τις δράσεις του Ερυθρού Σταυρού ένιωσα το μεγαλειώδες συνέστημα της προσφοράς στον συνάνθρωπο. Αποφάσισα κι εγώ να βάλω ένα μικρό λιθαράκι στην προσπάθεια ανακούφισης των ευπαθών ομάδων του νησιού μου. Αποφάσισα να μην είμαι θεατής, αλλά να δράσω, να βοηθήσω, να στηρίξω με τις μικρές μου δυνάμεις όπου με καλέσει το τμήμα μου. Σε μια δύσκολη εποχή για την Ελλάδα και το νησί μου, που τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει το προσφυγικό και το σεισμό, του 2017, ο Ερυθρός Σταυρός ήταν παρόν σε όλες τις δυσκολίες, βοηθώντας όπου είχε κληθεί. Γιατί είμαι πιστή στις ανθρωπιστικές αξίες που είναι αδιαπραγμάτευτες για τον Ερυθρό Σταυρό, τον ανθρωπισμό, την αμεροληψία, την ουδετερότητα, την ανεξαρτησία, τον εθελοντισμό, την ενότητα και την παγκοσμιότητα. Έτσι και σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, θα ορκιστώ ως εθελόντρια και υπόσχομαι να συνεχίσω να προσφέρω στον συνάνθρωπό μου, γιατί πιστεύω και στηρίζω τις αξίες του Ερυθρού Σταυρού. Άλλωστε, όπως έχει σημειώσει και ο Άλμπερτ Άινστάιν, να μην προσπαθείς να γίνεις άνθρωπος επιτυχίας, αλλά άνθρωπος αξίας. Ευχαριστώ τους εκπαιδευτές μου και την διοίκηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου. Αντιφώνηση εθελοντή Σαμαρίτη Διασώστη. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αξιότιμες αρχές, κυρία Πρόεδρε και μέλη του ΒΣ, του Περιφερειακού Τμήματος ΚΟ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κυρίες και κύριοι, είμαι ένας από όλους σε αυτή την προσπάθεια εθελοντικής προσφοράς. Και ως εκπρόσωπος της Σχολής Σαμαριτών, θα ήθελα να σας χαιρετήσω και να σας εκφράσω τη μεγάλη συγκίνηση και χαρά που νιώθουμε σήμερα. Μας ενώνει ένα πάθος, η αγάπη μας για την προσφορά στον συνάνθρωπο. Η σχολή αυτή μας εφοβίασε με γνώσεις και εμπειρία, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε οπωσδήποτε κάλεσμα της κοινωνίας και να κάνουμε την αγάπη μας σε αυτά που αντιπροσωπεύουμε έργο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλους τους δικούς μας ανθρώπους για την κατανόηση και την στήριξή τους, που συχνά αλλάζουμε τη ροή του δικού μας οικογενειακού προγράμματος, δίνοντας προτεραιότητα στο έργο μας ως εθελοντές εθελόντριες. Τους εκπαιδευτές μας, γιατί μας εφόβηκλησαν με γνώσεις, ακούρασα και με πάθος. Τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκράτου Νοσοκομείου ΚΟ για τη συμβολή τους στην πρακτική μας εκπαίδευση, το Δήμο ΚΟ για την παροχή των κτηρίων που συνεργαζόμαστε, την Πρόεδρο κυρία Παναγιωτοπούλου και τα μέλη του ΒΣ για τη συμπαράσταση στο δύσκολο έργο που επιτελούμε. Συνοψίζοντας, θα ήθελα απλά να πω πως με τη σειρά μας βάζουμε κι εμείς ένα λιθαράκι στο έργο του εθελοντισμού, κάνοντας το τμήμα μας πιο δυναμικό και σκοπό μας να μεταδώσουμε αυτή την αγάπη προσφοράς στον συνάνθρωπό μας, σε όποιον θέλει να προσφέρει. Σας ευχαριστώ.
απονομή προαγωγών. Παρακαλούμε την εκπρόσωπο της ταξιαρχίας, κυρία Νάκα, να προσέλθει για απονομή. Χαματζόγλου Ελένη, από εθελοντή κοινωνικής πρόνοιας σε εθελοντή κοινωνικής πρόνοιας β' τάξης. Μαυροβή Βασιλεία, από εθελοντή κοινωνικής πρόνοιας β' τάξης σε εθελοντή κοινωνικής πρόνοιας πρώτης τάξης. Χατζηστρατή Μαρία, από εθελοντή κοινωνικής πρόνοιας β' τάξης σε εθελοντή κοινωνικής πρόνοιας πρώτης τάξης. Λόγω απουσίας της παραλαμβάνει άλλη εθελόντρια. Ευχαριστούμε κυρία Αντιδήμαρχε. Παρακαλούμε την κυρία Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος ΣΚΟ να προσέλθει για απονομή. Ντακούμη Μαρία, από εθελοντή κοινωνικής πρόνοιας Α τάξης σε προϊστάμενο Β τάξης. Παναγιωτάκη Γεωργία, από εθελοντή κοινωνικής πρόνοιας πρώτης τάξης σε προϊστάμενο Β τάξης. Δεν παρευρίσκεται, θα της βουθεί σε δεύτερο χρόνο. Ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε. Παρακαλούμε την κυρία Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Ρόδου να προσέλθει για απονομή. Πισάρη Μόσχα, από προϊστάμενο Β' τάξης σε προϊστάμενο πρώτης τάξης. Ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε. Παρακαλούμε τον Πρόεδρο του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για απονομή. Παναγιωτοπούλου Ειρήνη, από προϊστάμενο Α τάξη σε επιθεωρητή. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να καλέσουμε τον κύριο Χρήστο Γαμβρέλη για να λάβει τιμητική διάκριση από την Κεντρική Διοίκηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τη σημαντική συμβολή του στο ερυθροσταυρικό έργο του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ΚΟ.
μου για την παρουσία εδώ της Προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ρόδου, κυρίας Δέσποινας Δελαπόθα, του κυρίου Κώστα Τζάνου, ο οποίος είναι ο Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, της κυρίας Παρασκευάς Σταματίας, η οποία είναι η Αντιπρόεδρος της Ρόδου, και του κυρίου Τάσου Δοντά, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήρθαν ειδικά για την εκδήλωσή μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Η πρόσκλησή σας να συμμετάσχουμε σε μία τόσο σημαντική βραδιά αποτελεί μεγάλη τιμή για μας. Από τη μεριά μας θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι εμπνεόμαστε από τις αξίες που υπηρετείτε, γι' αυτό και τα τραγούδια που θα σας πούμε διαπνέονται από αυτές και συντύνουν σε αυτό που έγραψε ο Ερίκος Δινάν. Να ανακουφίσει ο καθένας μας όσο περισσότερους ανθρώπους μπορεί. Και για να γίνει αυτό πράξη, χρειαζόμαστε απλά και θεμελιώδη υλικά. Αγάπη και πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αρχίζουμε με ένα τραγούδι του Αρμένιου Άρτο Τανκ Μπόγια Σιγιάν, το οποίο ονομάζεται «Μπαλ Μπαλούν». Yeah.
ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Ο τίτλος του είναι διαφορετική και το έγραψαν τα αερικά, ένα μουσικό συγκρότημα ατόμων με ειδικές ανάγκες, μαζί με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τον Βασίλη Λέκα. Κι αν η διαφορετικότητα είναι αυτή που μας κάνει να προτάσουμε τον άκρατο εγωισμό μας, να ταπεινώνουμε και να απομονώνουμε όσους θεωρούμε κατώτερους, εμείς τα παιδιά λέμε όχι στον κάθε λογής ρατσισμό. Γέφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμίζουμε. Μας κάνουν να νιώθουμε μικροί και ανήμποροι. Κάθε φορά που η μοναξιά εδράζει στην ψυχή μας και αισθανόμαστε σαν να τελειώνει ο κόσμος. Ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού είναι «Κάθε φορά». Τη μουσική έγραψε ο Σταύρος Σιόλας και τους στίχους ο Σταύρος Σταύρου.
Δεν μπορώ να σου πω ποιος είσαι, ούτε ποιος πρέπει να γίνεις. Μόνο μπορώ να σ' αγαπώ όπως είσαι και να είμαι φίλος σου, έγραψε ο ποιητής Χόρχε Λουίς Μπόρχες, αποτυπώνοντας τον ορισμό του πραγματικού φίλου. Το επόμενο τραγούδι λέγεται «Παιδιά των δρόμων» και μιλά ακριβώς γι' αυτό, για την αξία της φιλίας. Τους στίχους και τη μουσική έγραψε ο Κώστας Λιβαδάς. Το χιούμορ του. Έτσι, παίρνει τη μελωδία ενός ξένου προπολεμικού τραγουδιού και πάνω της γράφει στίχους με τους οποίους καταγγέλει τους επιτίδιους και μαυραγορίτες που έκλεβαν τα τρόφιμα που μοίραζε ο Ερυθρός Σταυρός στους πεινασμένους Έλληνες. Ο Ερυθρός Σταυρός, βλέπετε, ήταν, είναι, θα είναι το σύμβολο της ελπίδας κάθε ανθρώπου που βρίσκεται σε ανάγκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Thank you.
πριν από το εθνικό ύμνο, πριν τελειώσουμε, θα ήθελα να σας ενημερώσω. Θα δώσουμε κάποια αναμνηστικά στα παιδάκια, όλα. Το ένα βραχιολάκι που θα βρείτε μέσα είναι από σπάγκο που έχει τον κόμπο του Ερυθρού Σταυρού, που είναι η δέσμευση προσφοράς. Απλά για να ξέρουν τα παιδιά τι είναι. Ευχαριστώ.